Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο αθλητικός δικαστής, εκτός από τις δίκες που κάνει, καλοπροαίρετα, κάνει και μία άλλη εκπομπή, αυτή που βλέπετε, που λέγεται Αθλητικές Συναντήσεις. Ειδικά αυτή η εκπομπή έχει και δικαστικά, αλλά και συναντήσεις ιστορικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιστορικές για την Πάτρα του ποδοσφαίρου. Είναι γεγονός ότι τα λέω. Δεν ξέρω αν ακούγονται ή δεν ακούγονται, αλλά τουλάχιστον έχω το θάρρος να λέω δημόσια την άποψή μου. Ο Σύνδεσμος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της Πάτρας επιτελεί κοινωνικό έργο, όσο και περίεργο να φαίνεται σε κάποιους. Δεν είναι δυνατόν ο Σύλλογος των Παλεμάχων της Πάτρας να γυρίζει σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα και να μην του αναγνωρίζουν κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει, ο αθλητικός δικαστής αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο κάνει ο Σύνδεσμος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Πάτρας αποτελεί κοινωνικό έργο. Σίγουρα μέσα στο κοινωνικό έργο οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, ξεφεύγουν από τα προβλήματα της οικογένειας, παίζουν ποδόσφαιρο, το ευχαριστούνται και είναι κάτι όμορφο για αυτούς. Όμως κάποιος, κάποιοι πρέπει να τους το αναγνωρίζουν αυτό. Δεν ξέρω το τι κάνουν άλλοι. Ο αθλητικός δικαστής έχει καταγράψει πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή είναι τόσες πολλές που δεν προλαβαίνουμε όλες αυτές τις αποφάσεις να τις βγάζουμε έγκαιρα. Τώρα με κορονοϊό, με δικαστήρια χρονοτριβούν πολλά πράγματα. Όμως ο αθλητικός δικαστής δεν χρονοτριβεί. Υπάρχει μια καθυστέρηση τρίμηνη, τετράμηνη, αλλά τουλάχιστον τα λέμε. Έτσι λοιπόν ο Σύνδεσμος Παλεμάχων Πάτρας έκανε μία εκδήλωση, έναν αγώνα, αγώνες ποδοσφαίρου παλεμάχων και ακαδημιών 2020-21, Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Πάτρας, 3η 27, ώρα 19, 27 Οκτωβρίου δηλαδή, Ενωσιακό Γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας, Παλέμαχοι Πάτρας, Μιχτή Παλεμάχων Ελλάδος. Βρέθηκα εκεί. Αυτό έλειπε. Και κατέγραψα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα κάνω το δικό μου σχόλιο και θα ακούσετε στο δεύτερο μέρος πάρα πολλές συνεντεύξεις. Όμως αυτός ο φιλικός αγώνας είχε να κάνει με ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 15 χρόνια περίπου. Λέγεται Ανδρέας Κάνιστρας, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Δημιουργικός, παραγωγικός και με στίγμα πράσινο. Πρέπει να το λέμε. Δεν υπονοώ τίποτα. Του άρεσε το πράσινο. Το πράσινο χρώμα. Όπως το εκλάβει κανένας. Παναθηναϊκός, χαριτολογώντας. Πασόκ, χαριτολογώντας. Δεν έχει καμία σημασία. Του άρεσε το πράσινο. Και βάσει του πράσινου δημιουργούσε. Είχε φτιάξει τέτοιο πράγμα που μπορούσε και το δημιουργούσε. Όλα αυτά θα τα πούμε πιο κάτω. Πηγαίνοντας στο Ανδρέας Κάνιστρας, τι να δω, όμορφες κοπέλες, γλυκύτατες. Είμαστε πριν το επίσημο lockdown. Όμως οι κοπέλες με τα χιλαράκια τους, στην έκφρασή τους, στη μητούλα τους, έδειχναν την ομορφιά τους. Οι άλλοι όμως που ήσαντε πίσω, ο κύριος Γιάννης Κοζιώρης, ο κύριος Σταυρόπλος, ο κύριος Ιωαννίδης, φορούσαν μάσκες. Μάλλον ο κύριος Ιωαννίδης δεν φορούσε. Υπήρχε μια προστασία. Δεν είμαστε στο lockdown δεύτερο, αλλά τουλάχιστον ο αθλητικός δικαστής, όπως βλέπετε, κατέγραψε τις ομορφιές. Πρώτα είναι οι ομορφιές άντρες των κοριτσιών, και μετά τον υπόλοιπο, έτσι, κύριε Γιάννη Κοζιώρη.
τα αναφέρουμε. Εκεί λοιπόν, όπως είπαμε, ο φιλικός αγώνας θα γινόταν προς τιμή του Ανδρέα του Κάνιστρα και φυσικά, όπως βλέπετε, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, άλλοι που θα έπαιζαν, άλλοι που δεν θα έπαιζαν, ήσαντε όλοι σε μια αναμονή πριν ξεκινήσει το τελετουργικό και όλα αυτά τα οποία θα δείτε και θα ακούσετε. Απλώς λέω, οι μεγάλοι άνθρωποι, ο κύριος Πλώτας, ο κύριος Σταυρόπουλος με τη μάσκα τους, ο κύριος Χελεσίδης, ο κύριος Στάκης Λαμπρόπουλος, παλέμαχοι, ο κύριος Κώστας Αγγελόπουλος, όλοι εδώ, τα πάντα. Τα καταγράψαμε όλα. Όταν λέμε όλα, όλα. Πάντα καλοπροαίρετα. Ο Πάτερ σε αναμονή για να διαβάσει. Υπήρχαν κάποιοι αγώνες, κάποια πράγματα, θα τα δείτε και όλα αυτά, αλλά ήταν έτσι σε αναμονή. Είχε την καρέκλα του, είχε την τσάντα του, τα υπαρχοντά του για να τελέσει και το μυστήριο. Έτσι γίνεται. Όμως, πριν τελεστεί το μυστήριο, είχαμε κουβέντες, φιλικές, φωτογραφίσεις, το ένα, το άλλο, τι κάνεις, θυμάσαι, εδώ, πώς περνάς, όλα αυτά. Όλα αυτά που βλέπετε, που κατέγραψε η διαιτητέ εδώ, που κατέγραψε ο αθλητικός δικαστής. Αυτή είναι μια ιστορική συνάντηση παλεμάχων του ελληνικού ποδοσφαίρου παιχτών και παλεμάχων της Πάτρας. Ο κύριος Στάκης Λαμπρόπουλος τους μάζευε. Ο τελετάρχης, το κουμάντο, εάν δεν ήταν καλοπροαίρετα και αν θέλετε κακοπροαίρετα, να το πω, γιατί πάντα μου λέτε ότι το λέω καλοπροαίρετα, αν δεν υπήρχαν ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος, θα είχαμε πρόβλημα, κύριε Μπονόβα, ε. Να. Πατρώνεις εδώ, ιστορίες, όλοι αυτοί, να. Έτρωγαν και τα γλυκίσματά τους, να στανιάρουν. Έχουμε πολλά να πούμε για τους παλέμαχους, όχι της Πάτρας και της Αθήνας. Μην νομίζετε, επειδή είναι οι παλέμαχοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι είναι άτρωτοι, αθλητικά εννοώ, μην πάει το μυαλό σας πουθενά. Απλώς το αναφέρω, γιατί τα κατέγραψα. Ο χώρος, το τραπέζι, η φωτογραφία του αείμνηστου Ανδρέα Κάνιστρα, οι πλακέτες που θα δοθούν σε επίσημους καλεσμένους και όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος να σας τα δείχνω όλα και να σας τα λέω όλα κατά την άποψή μου. Και να είστε σίγουροι ότι κανένας, μα κανένας, δεν θα διαφωνήσει για αυτά που λέω και για αυτά που θα πω πιο κάτω. Εδώ, το σόι του Μακαρίτη Ανδρέα Κάνιστρα. Όταν λέμε το σόι, δεν μιλάμε μόνο οικογένεια, παιδιά και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε και συνεργάτες. Γιατί ήταν σκληρό ο Ανδρέας Κάνιστρας. Την οικογένεια, στην οικογένεια είχε και τους συνεργάτες. Γι' αυτό πέτυχε ό,τι πέτυχε. Γιατί ήσαν όλοι μια αγροθιά. Είμαι υποχρεωμένος να το πω, κύριε Βιδάλη, κύριε Πλώτα και μετά και κάποιοι άλλοι που θα έρθουν, γιατί εκείνη τη στιγμή, ορίστε, δεν πρέπει να τα λέμε. Αυτό είναι που λέμε το σκληρό, όχι τίποτα άλλο, το σκληρό. Ο Ανδρέας ο Κάνιστρας τα είχε καταφέρει. Είχε μάθει από τον Ανδρέα που διοικούσε τότε τη χώρα να είναι σκληρός, δυνατός και συνεργάσιμος με τους δικούς τους ανθρώπους για να πετύχουν ό,τι πέτυχαν. Εγώ μπορώ να πω ότι πέτυχαν πολλά πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ οι ετοιμασίες για να ξεκινήσει το τελετουργικό. Να διαβάσουν, να απονείμουν, να κάνουν και όλα αυτά. Όπως βλέπετε, όλοι τους εδώ, να, όλοι. Έλληνες, παλέμαχοι μεγάλοι των εθνικών πρωταθλημάτων, παλέμαχοι της Πάτρας, ο Σταυρός Μπουζούκη, καλοπροαίρετα το λέω. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας, έτσι. Απλώς, κύριε Αγγελόπουλε, όλοι αυτοί, κύριος Σταυρόπουλος, τους έλεγε εδώ, κύριος Αγγελόπουλος, κύριος Πατρώνης,
δημάρχοι, παραδημάρχοι, πρώην ο κύριος Κατσικόπουλος, ο κύριος Δανιήλ, όλοι αυτοί, ο κύριος Αγγελόπουλος, θα τους ακούσετε. Δεν γλιτώνει κανένας. Κάντε το σταυρό σας να είμαστε όλοι καλά, για να τα λέμε. Γιατί αν δεν κάνετε και κανένα σταυρό και δεν προστατεύεστε κιόλας, καταλαβαίνετε, είμαστε 27 Οκτωβρίου του 2020. Πριν ξεκινήσει το δεύτερο lockdown. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Αλλά τα λόγια περισσεύουν. Θα πάμε να ακούσουμε μερικές κουβέντες, το τελετουργικό της εκδήλωσης. Να το ακούσουμε. Παναγία Τρία Τσελέσεων μας, κύριε Ασμόν της Σιμών, δεύτερος χρόνος μη Σιμήν, Άγιε επίσκεψε και Ιασέ τα Σινία Σιμών, ένα κοντός, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, του κοινήν και έξω τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν ουρανισσά για το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γιατί θα γυμά σου, όσων αιώνων και βγει στον άτον ημών, τον επιούσον ο Σιμή Σιμών και άρχιμα θα λιμών, ως και εμείς αφήμε τους όλους και μέσα λιμάς οι φυλασμών, αλλά ρίστε ημάς αφού πονήρουν, ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και τα Υιού Πνεύματος, νυν και αΐ της αιώνας των αιώνων, αμείς, με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, την πληκή του δούλου σου σώτερα να πάψον, φυλά τον αυτού τη μακαρία του και πάθου φυλάνθρωπε, φυλά τον αυτού του Κύριο που πανεκτία και τον απάβονται, ανάπαυνη πληκή του δούλου σου ότι μόνο και υπάρχει σαν θάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βασισάδιν και τα σώδινα λύσα των πεπαιδημένων, αυτός και την πληκή του δούλου σου σώτερα να πατσών. Και νυν και αΐ και σε άνεφα νεάνο να μην, η μόνη αγνή και αφράντος παρθένος, η Θεόν αφράστος και ίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε και συγχωρηθήνε την πλήχη του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά μεγαλαίος σου το μεθάσιο επάξιον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μίμης και αιώνιον απαύσεως της ψυχής του προκειμένου δούλου Θεού Ανδρέου και υπέρ του συγχωρηθήνε Θεού πανπμένημα ακούσιον και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού, εν θα είδη και αναπαύουν τα έλεη του Θεού, την Βασιλεία των Ουρανών και αυτού των αυτοαμαρτιών, παρά Χριστό το θάνατο Βασιλείο και Θεό ημών, ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν και ελέησον. Ο Θεός των Πνευμάτων και Πανσαρκός, ο το θάνατο καταπαδίσεις, ο διάλογο καταργήσας και ζωή το κόσμο νωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσε την ψυχή του προκειμένου δούλου του Ανδρέου και τάξεων αυτών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλερό, εν τόπο αναψύξεως. Εν θα πεδάλει πιξαγμός, πάνε μάρτυμα το παράθυνο πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός γόρισον. Ο δικαίος και άνθρωπος, ως ζήσετε και έχω αμαρτήσει, σιγά αρμός εκ το ματίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Αν ο κυρίος ηθόμεν, κύριε Ρέιτσιν, ότι θεία να ζούκι μακαρή ανάπαση, το τον Άτου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι, ο και νεκρών και ζών την εξουσία έφανε στο θάνατο βασιλεύς και να στάσει εκ των νεκρών, Χριστός αληθινός θεσμών. Τες πρεσβείες των αφράντων και παραμόμου, Άγιας αυτού Μητρός, δυνάμει την τιμή και ζωπή του Σταυρού. Τον Αγίον Αποστόλου των Εσσέων και ο Θεό Φαρμαδρανίων, τον Αγίον Προπατρών Ευράψα και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φιλαυτών Αζάντρα ημέρου και την ψυχή του εξημένου Μεσάνδρου του Ανδρέου. Εν σκύνει δύο τάξη, αν κόλπου σαν παραμένα πάψε, την αδικαίω συναχμή σημάζε λύση και συγχωρήσε, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λίμων Θεό. Αιωνία σου μήμα και μακάρισε και εμεί τα δεδομένα. Αιωνία σου μήμα και αιωνία σου μήμα και μακάρισε και εμεί τα δεδομένα. Αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός να πάει την ψυχή Του, να ζήσουμε όλοι να Τον θυμόμαστε και να Του μοιάσετε εσείς που Τον εξέδετε σαν παρέμαχο. Ο Θεός να Τον πάει. Δύο λόγια θα πω, παιδιά. Καταρχήν είναι μεγάλη τιμή για το Σύλλογο Παλεμάχων της Πάτρας που φιλοξενεί σήμερα τους βετεράνους της μικτής Ελλάδος. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Ακόμα είναι πολύ πιο μεγάλη τιμή για τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που έχουμε και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν έρθει αρκετοί φίλοι του αείμνηστου Ανδρέα Κάνιστρα, αλλά και πολλοί παλιοί ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν θα πω τίποτα για τον αείμνηστο Ανδρέα Κάνιστρα που ήταν ο πατέρας μας ποδοσφαιρικά σε πολλούς από εμάς. Θα καλέσω τον Γιώργο τον Βιδάλη από τους εκλεκτούς φίλους του Ανδρέα του Κάνιστρα να δώσει μία πλακέτα στην οικογένεια, στη μνήμη του συγχωρεμένου
αείμνης του Προέδρου και να πει αυτός δύο λόγια για το τι, ποιος ήταν ο Ανδρέας ο Κάνιστρας. Περισσότερο για τους εκλεκτούς μας από την Αθήνα που ήρθαν να μας θυμίσουν με την παρουσία τους. Είναι γρήγορα για να μην παγώσουμε. Γρήγορα. Είναι μεγάλους ανθρώπους. Ο Ανδρέας ο Κάνιστρας υπηρέτησε τον αθλητισμό και ιδιαίτερα βέβαια το ποδόσφαιρο στην περιοχή με πάθος. Την υπηρέτησε και βέβαια μέσα στα χρόνια αυτά, αρκετά χρόνια που ήταν πρόεδρος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών πρώτα και στη συνέχεια Αχαΐας, άφησε τα ίχνη του. Άφησε τα ίχνη του. Ένα από αυτά, είναι πάρα πολλά, ένα από αυτά είναι αυτό που πατάμε σήμερα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή που και για την εθνική των παλεμάχων, των βετεράνων της Ελλάδας, αλλά βέβαια και για τους διοργανωτές που είναι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της πόλης μας, που 15 χρόνια μετά, γιατί σημειωτέων λείπει από το ποδόσφαιρο, λείπει από την οικογένειά του, λείπει από τους φίλους του, 15 χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή λοιπόν και για σας αλλά και για τον Σύλλογο που τον τιμάτε σήμερα. Απαγορεύονται τα φιλιά. Θα ήθελα να καλέσω τον μεγάλο άσο των γηπέδων, τον Χρήστο τον Αρδίζογλου, να πάρει μια πλακέτα. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Ενώσεως, τον Άγγελο τον Δανιήλ. Να πω κι εγώ δύο λόγια, παιδιά. Στην οικογένεια Πιτήρια και πιστεύω να βάλετε μία φωτογραφία στον άνθρωπο αυτόν, τουλάχιστον έξω από το γήπεδο για να το θυμόσαστε, έτσι. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να θυμόμαστε. Παρακαλώ να έρθει ο Νίκος ο Γκουλής. Ένας παίκτης που έχει 315 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική. Καλέσετε. Πολλά χρόνια. Να καλέσω τον δήμαρχο της Χαλατρίτσας, τον Παρή, το Θόδωρο, που είναι ο Θόδωρος. Παρέα. Απλά ήθελα τον Αρδίζογλου, γιατί ο Αρδίζογλου, ο κύριε Χρήστο, ήταν νομίζω ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που τρίπλαρε τον εαυτό του και τη γραμμή του Αράου. Άμπρα. Ναι, αλλά σήμερα δεν είναι καλός όμως. Έλα, Χρήστο, μου κάνετε μια φωτογραφία μαζί με τον Δημάρχος. Έλα, γρήγορα. Και όταν βγάλεις το βιβλίο σου, θα πάρει και το βιβλίο σου ο Δημάρχος. Ακούς. Όπως έχουμε και το βιβλίο του Κελεσίδη σήμερα εδώ, για να το βοηθήσουμε. Ναι, έχουμε και το βιβλίο του Κελεσίδη. Να καλά. Να καλέσω τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος είναι εδώ. Δημήτρης, να πάρει την κασέτα, την πλακέτα για το Ζήκο. Δεν έχει έρθει ο Ανδρέας. Είναι εδώ ο Ανδρέας. Ο Νόβας. Μπορείτε να τη δώσει στην αυτήν. Έλα εδώ. Συγγνώμη, έλα λίγο, Δημήτρη. Έλα να τη δώσει εσένα για να τη δώσει. Εντάξει, αγόρι μου. Για τον Ανδρέα. Τι άλλο έχεις τώρα, πάμε γρήγορα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Δρόσος, τιμάται σήμερα από το σύλλογό μας, ένας παίκτης, κύριος Κελεσίδης, που διέπρεψε
με τα χρώματα της Θιέλλας, με τα χρώματα της Θιέλλας και με τα χρώματα του ΑΟ Πάτρε. Να έρθει ο Κελεσίδης και να έρθει και ο Γρηγόρης ο Αλεξόπουλος να δώσει πλακέτα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γιάννης ο Δρόσος, πού είναι ο Γιάννης ο Δρόσος, ο Δρόσος πού είναι. Δρόσος. Συγγνώμη, ο Δρόσος, ο Γιάννης ο Δρόσος. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Ο Γιάννης ο Δρόσος. Γιάννης. Πού είναι, φίλε. Εδώ είναι, εδώ είναι. Έλα εδώ, Γιάννη. Έλα και λοιπόν, δικό σας, παρακαλώ να έρθει ο Δημήτρης ο Κατσικόπουλος, ο βουλευτής μας, ο επιχρόνια βουλευτής. Για τον αρχηγό σας, για σας είναι, γιατί οι μεικτοί παλεμάχουν Ελλάδες. Μπονόβα. Μπονόβας. Μπονόβας. Πάλιο Μπονόβας. Έλα Μπονόβας. Τι να σε κάνω, μαλάκα, με έχεις φάει. Κράτα την και την πάρω στα εθήμια. Παρακαλώ τον πρώην πρόεδρο, τον Γιάννη τον Κοσιόρη, να δώσει μια πλακέτα στον αρχηγό της ομάδας μας, τον Γρηγόρη τον Πλιάτσικα. Έλα Γρηγόρη. Γρηγόρη, έλα. Πλιάτσικας, έλα. Τώρα που σας κουράσαμε, να σας πλακώσουμε στα κόλ τώρα. Αφήστε μας τα βάλουμε κάτω. Εσείς το γερνό τους άνθρωπους. Να πω δύο, συγγνώμη παιδιά, δύο κουβέντες να πω. Σήμερα το σημερινό παιχνίδι είναι οργάνωση για την πίστη, η οποία είναι ένα σύλλογος που θα σας εξηγήσει ο εκπρόσωπος του σύλλογου, ο κύριος Γιανακουδάκης. Παλιός διεθνής διαιτητής. Είπαμε ο σύλλογος πίστη είναι γονείς και δαιμόνες παιδιών με καρκίνο. Δεν είναι ούτε φίλοι, ούτε μανατζαρέοι, ούτε υπάλληλοι. Γι' αυτό βοηθάω κι εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν για τα παιδιά τους και για τις δουλειές τους. Παρακαλείτε λοιπόν, αυτό είναι ενθύμιο του αγώνα του σημερινού. Παρακαλείτε τον κύριο Καρπούζας να πάρει το... Λαμπρό, έλα σε παρακαλώ. Δεν θέλω εγώ, έλα. Εγγονή όλα σε τα πάρει. Δεν παίρνω τίποτα ακόμη. Εντάξει. Τρέχω πιο πολύ γι' αυτό. Και η άλλη ομάδα είναι δικιά μας. Και η άλλη ομάδα θα ποιος θα έρθει να την πάρει. Ένα ενθύμιο. Για την άλλη ομάδα θα το δώσει... Έλα, Νίκο, είναι για μας αυτό. Για μας η πρόεδρε. Είναι για μας. Κύριε Λαπλόπρο και εσείς. Να φαίνεται. Έτσι. Όλοι μαζί, εντάξει. Κύριε Λαπλόπρο και εσείς κοντά. Πάμε τώρα. Συγγνώμη, στον διαιτητή τον κύριο Σταθόπουλο. Σταθόπουλε, τελειώνουμε. Έπαιξα αφεντική, είναι στην Πάτρα εδώ, πρόεδρος των διαιτητών. Πάρ' τα πράγματα, παιδιά, εκεί και το συζήτηση. Εγώ να το δώσω εδώ. Ο κύριο Τάκης είναι απρόβλος εδώ. Τελειώνουμε, παιδιά. Εντάξει. Κατά εκεί που θα συνεχίσω και ξέρετε. Ο Γρηγόρης ο Αλεξόπουλος. Έλα, Γρηγόρη. Κύριε Κουλή. Έλα λίγο. Κύριε Κουλή. Έλα λίγο. Κύριε Γιαννάκη, πάτε. Γρήγορα. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, τελειώνω με τον κύριο γιατρό, τον κύριο Κατσιφόρο. Κατσιφόρος! Γιατρέ! Κατσιφόρος! Έλα γιατρέ μου, πάρε και εσύ ένα μετάλλιο, βοηθάς πάρα πολύ από την πίστη. Έλα, Ρίνα! Ωραίος, άλλος. Λοιπόν, παιδιά, τελειώνω. Αργύρι, από το διαδίκτυο μάθανε δύο. Μια παλιά μαθήτρια που είστε με την κόρη της να βοηθήσει εδώ. Λοιπόν, ελάτε με κορίτσια. Ελάτε. Κύριε Γκουλή. Λοιπόν, παλιά μου μαθήτρια, στην Πάτρα, υπάρχει στο διαδίκτυο να βοηθήσει.
Κύριε Γιανακουδάκη, στη μέση με τις κοπέλες. Στη μέση. Στη μέση εσείς. Και σφιχτά αγκαλιά. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Όχι φιλιά, είπαμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Είστε ελεύθερες τώρα. Έλα, κύριε Ανδρικόπουλε, ο κύριος Ανδρικόπουλος. Πάμε, τελείωνε τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριος Ανδρικόπουλος. Κύριε Ανδρικόπουλος, εδώ. Έλα, δώστε το. Κύριος Ανδρικόπουλος. Ο κύριος Πάσκος. Πάμε, ο κύριος Πάσκος. Πού είναι ο κύριος Πάσκος? Εδώ είναι. Έλα, 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 σε βγάλουν οι άλλοι τώρα. Έλα, δώσε. Βάλε εδώ, βάλε εδώ, βάλε εδώ, βάλε εδώ. Βάλε εδώ. Βάλε τον κύριο Πάσκο. Ωραία. Πάμε, άλλος. Σε ποιον άλλον έχεις? Έλα, έλα, εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ, εντάξει. Να είστε καλά. Τον κύριο Γυαλό, τον κύριο Γυαλό. Έλα, κύριε Γυαλέ. Μία για σας. Έλα γρήγορα, έλα γρήγορα. Τελειώσαμε. Αυτό εδώ τι είναι, αυτό εδώ? Αυτό εδώ, τα ακούσατε. Μερικά, όχι όλα, έχουμε πολλά. Αφού τελείωσε το τελετουργικό, είπαν να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι μαζί όπως τους βλέπετε και γρήγορα είπαν οι παλέμαχοι της Αθήνας, γρήγορα γιατί κρυώνουμε. Ναι, το είπαν. Κρυώνουμε. Μην κρυολογήσουμε, μην. Μεγάλα παιδιά, καταλαβαίνετε. Να πως προστατεύονται. Απλώς λέω ότι το άκουσα. Και ειδικά από τους παλέμαχους της Αθήνας. Παλέμαχοι Ελλάδος που είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα. Εδώ είναι οι βετεράνοι της Ελλάδος. Ε? Όλα τα καλά παιδιά. Όλα τα καλά παιδιά. Δεν είναι κακό που το λέω, έτσι. Να, με φίλους από την Πάτρα και ούτω καθεξής. Να είστε φίλοι μου καλοί, καλά. Πάντα επιτυχίες. Οι διαιτητές υψηλού επίπεδου. Γιώργος Σταθόπουλος, διαιτητής Super League. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Κύριε Ζαχαρόπλε, κύριε τάδε, τάδε εκεί, όλα καλά. Ακούσαμε κανένα μπινελίκι τίποτα? Όχι. Στα φιλικά δεν ακούμε τίποτα, μόνο στα επίσημα. Οι παλέμαχοι της Πάτρας. Παλέμαχοι της Πάτρας, οι οποίοι, όπως βλέπετε, ο κύριος Κατσικόπουλος, ο δήμαρχος της Χαλανδρίτσας, πολύ διάφοροι, είναι ο Πλιάτσικας, ήρθαν κατά ομάδες. Απλώς αυτά μπόρεσα και κατέγραψα. Μην παρεξηγηθούμε, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Αφού έβγαλαν τις αναμνηστικές φωτογραφίες, εμείς τώρα θα σας αφήσουμε να δείτε μερικές στιγμές που κατέγραψε η κάμερα του αθλητικού δικαστή. Να τα δούμε όλα αυτά.
είδατε αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν στην ηλικία που είναι τώρα. Στην ηλικία την νεότερη που είσατε, είσατε πολύ διαφορετικοί. Πρέπει να τα λέμε. Για να δούμε λίγο Χρήστο Αρδίζογλου. Αϊθαλής. Έτρεχε πάνω από 70. Καλή ζωή, προπόνηση, κοινωνικό έργο, δεξιά-αριστερά. Εντάξει, ένα βαρύ όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα βαρύ όνομα για την ΑΕΚ, αριστεροπόδαρος, αυτό ξέρω, τους χόρευε όλους με το αριστερό του πόδι και γι' αυτό το πατάει και λίγο έτσι όπως βλέπετε. Απλώς βρέθηκα εκεί, είδατε νωρίτερα και Μπονόβας, οτιδήποτε, είδατε στιγμή ότι είδαμε και τον Χρήστο τον Αρδίζογλου. Για κοιτάξτε, μου λέτε ότι λέω για τους πατρινούς. Παλέμαχος από την Αθήνα με το πουράκι του. Δεν ξέρω αν είναι χοντρό ή ψηλό, αλλά το βάζα στο στόμα. Είναι ψηλό, έτσι. Απλώς να λέω πως μερικές φορές όταν τελειώνουν υποχρεώσεις είτε σαν ποδοσφαιριστής, είτε σαν παράγοντας, είτε σαν οτιδήποτε, μετά ξεφεύγουμε και κάνουμε ακριβώς τα αντίστροφα, όπως ο φίλος μου ο καλός εκεί, με το πουράκι του εις τον πάγκο. Για κοιτάξτε, η γλυκύτατη μαθήτρια του κυρίου Βαγγέλη Γιανακουδάκη, του πρώην συναδέλφου μου, διεθνή διαιτητή, δάσκαλο όπως λέγεται. Ο κύριος Γιανακουδάκης μου λέει, κύριε δικαστά μου, αυτή ήταν μαθητριά μου. Να τη χαίρεστε. Κούκλα. Όμως, ο δικαστής λέει ότι δεν είμαστε σε κορονοϊό, αλλά θα μπορούσε να φορά μάσκα. Αλλά κύριε Γιανακουδάκη, για να την προστατεύσετε, φοράτε εσείς και η όμορφη μαθητριά σας μας δείχνει το όμορφο προσωπάκι της. Πρέπει να τα λέμε. Αυτά καταγράψαμε στο τελετουργικό, στον αγώνα. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό time και θα επανέλθουμε με πολύ ωραία πράγματα. Σε λίγο μαζί σας. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά.